Καλώ τα παιδιά. Για την παραγγελία από τα μεσάνυχτα ήρθαμε. Κοσμά, είναι τσεκαρισμένη η παραγγελία του Θράσου? Ναι, όλα εντάξει. Αμάν. Κοντοδήμο. Τι θες εδώ, ρε λαμόγιο? Στέλιο, δουλεύω. Ο Στέλιος είναι αδερφός μου. Τα πουλάς αυτά, ρε. Ω, πάρε, παιδιά, αλήθεια λέει. Αδερφός μου είναι, τον έχω πάρει συνεταιράκι στο μαγαζί. Γνωριζόσαστε? Παλαιόθεν. Δηλαδή, θες να μας πεις ότι μπήκε στο δρόμο? Μπήκα. Μπήκα! Πες και εσύ, ρε Στέλιο. Ναι, ρε, παιδιά, μπήκε. Το ξέρει και ο Θράσος, ρωτήστε τον. Εντάξει. Παιδιά, χάρηκα που σας είδα. Αλήθεια. Ποιος να το έλεγε ότι θα έχουμε νταραβέρι, ε? Νταραβέρι για πάντα είχαμε μαζί σου. Ναι, ενώ τέτοιο νταραβέρι. Εγώ να πουλάω και εσείς να αγοράζετε. Άντε, άντε, καλές δουλειές. Και χαιρετισμού στο φίλο μου το Θράσο, ε. Σκέφτεστε ότι σκέφτομαι? Ότι μαζί με τα ξηρά καρπά μας πουλάει και παραμύθι. Νομίζω ότι σύντομα πρέπει να του κάνουμε κι άλλη επισκεψούλα. Κοντά μου. Έλα, σηκωνόμαστε τώρα. Έλα, μη μου κάνεις εμένα το φόρικο. Τώρα λέμε. Έλα. Καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καθίστε. Εσύ πήγαινε να ευχαριστείς. Η Τζία μας. Μια χαρά. Στο όπο την έχουμε. Να της κάνω μια επισκεψούλα για λίγο. Ξέρεις ότι είμαι θαυμαστής. Δεν ξέρω. Μισό λεπτό να δω αν είναι στο καμαρίνι της. Να φωνάξω για παραγγελία. Αργότερα. Λοιπόν, παλικάρια, με λίγα λόγια, γιατί δεν τον γουστάρω καθόλου τον μπλα-μπλα. Ο συγχωρεμένος. Είχε κάτι δικό μου και το θέλω. Όταν λέει δικό σου, κάτι πιο συγκεκριμένο. Ρε, μη μου παριστάνετε εμένα τις οσίες. Λοιπόν, φροντίστε να το βρείτε. Διαφορετικά θα ξεσκονίσω όλες σας τις βρωμοδουλειές μία προς μία. Και ξέρω πάρα πολλά. Ό,τι ξέρεις, ξέρεις. Αλλά για τι πράγμα μιλάς? Για τα διαμάντια μιλάω, Λάζαρε. Για τα διαμάντια. Έκανα υπομονή πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα δεν πάει άλλο. Τον Λεωνίδα Κότσο δεν τον πιάνει κανένας. Ειδικά κάτι ρεμάλια σαν κι εσάς. Διαμάντια μα δουλεύει. Σου φάνηκε να μας δουλεύει? Να τι ψάχνανε οι μπάτσοι που μας σταματήσανε. Πήγαινε να ξαναφρεσκάρεις τη κούκλα μου, άντε. Και κάθε εκεί θα σε φωνάξουμε, μην πηγαίνω έρχεται τζάμπα. Ο Σερέτης έφυγε βλαστημώντας. Τη βάφανα λίγο που τα βάλαμε μαζί του. Ξέρετε τίποτα εσείς για κάτι διαμάντια? Μας ρώτησε, ιδέα δεν έχουμε. Στο λόγο μου. Ξέρεις ότι εγώ δεν λέω ψέματα. Σε θένα ποτέ. Μα αυτό δηλαδή τώρα... Τι να πω. Είχε τέτοιο μυστικό από μένα, Αποστόλης. Τελικά δεν σε εμπιστευότανε όσο νόμιζες. Άντε μου στο διάλο, Λάζαρε. Την πλήγωθε τώρα. Ράι. Αφεντικό, εμείς θα πεταχτούμε σε μια δουλίτσα αν συμβεί κάτι. Να μην συμβεί! Να μην συμβεί! Μην συμβεί! Φτάνει και φτάνει! Σίγουρο. Δεν θα ρωτήσουμε δεύτερη φορά. Πέμπτη διαδρομή. Βλίτσα. Καληνύχτα και καλά κέρδη. Surprise! Δεν μας περίμενε, ε? Όχι. Ξέχασα κάτι στην παραγγελία. Τη φιλίτσα. Ποια? Φάχναμε ένα ποντικό. Θα βρείτε. Έχει πολλούς εδώ γύρω. Γκρεμίζουν εδώ στη γειτονιά. Ουροκανίδι δικά μας φράγκα. Φράγκα από τα στοιχήματα. Όχι, ρε παιδιά. Παρεξηγήσατε. Μια εξυπηρέτηση πήγα να κάνω σε δύο φίλους. Μόνο για σήμερα, τορκίζομαι.
είχα κάτι σίγουρα και τους τα είπα. Εγώ. Εγώ να φάω φράγκα από εσάς. Να. Να. Αυτά είναι όλα κι όλα. Πάρτε τα. Πάρτε τα. Και ό,τι γουστάρετε από το μαγαζί, όλα φρέσκα. Πρώτη ποιότητα. Δεν σ' αντέχω άλλο, ρε Κοντοδήμο. Αναλαμβάνεις να τελειώνουμε. Ευχαρίστως. Μη. Δεν είναι ανάγκη να καταφύγουμε στη βία, ε. Υπάρχει και ο διάλογος αυτή τη ζωή. Ξέρεις τι καλός είναι ο μιλητής που είμαι. Μην το καθυστερούμε. Εξαμολυθείτε και βρείτε τα διαμάντια, λέ. Για άλλη δουλειά ήρθαμε. Αυτό επήγει. Τα άλλα όλα μπορεί να περιμένουνε. Να τελειώνουμε πρώτα με τον Κοντοδήμο. Τι έκανε πάλι αυτός. Αυτός ήταν η τρύπα στα στοιχήματα. Και που είχε στήσει η φωλήτα του στο ξηροκαρπάδικο του αφεντικού. Κάτω από τη μύτη μας. Τέτοιο θράσος. Καλό. Σου λέει εδώ δεν θα με υποψιαστούνε. Του βγάζω το καπέλο. Σας έδωσε τις πράξεις. Όχι το σκυλί, το μαύρο πείδμα. Ναι, από κάποιο σημείο και μετά ήταν αδύνατο να μας πει ακόμα και αν το ήθελε. Πού τον έχετε. Ελέος. Μπούδι ήρθε ρε, γιατί. Κόφτε το. Δεν ήρθαμε για χαβαλέ. Κοντοδήμο, έκανες το λάθος στη ζωή σου. Όποιος μας κλέβει, το μετανιώνει πικρά. Και ψυχρά. Πού κρύβεις τις πράξεις. Άμα σας πω, θα με αφήσετε να φύγω. Ναι, το συζητάς. Έχουμε και άλλους τρόπους να σε κάνουμε να μιλήσεις. Κάνε τη χάρη στον εαυτό σου και διάλεξε τον εύκολο. Αλλιώς θα σε κόβω λίγο-λίγο θεμερίδες μέχρι να μιλήσει. Κοντοδήμο, λέγε, δεν θα φάμε την ώρα μας μαζί σου. Τρώμε σένα και τελειώνουμε. Στο ξηροκαρπάθικο είναι. Πιο συγκεκριμένα, μην φέρουμε τούμπο άλλο το μαγαζί, διευκολύνε μας. Στην αποθήκη, μέσα σε τσουβάλια με κάσιους. Τα έχω σημαδέψει, μην τα στείλεις σε καμιά παραγγελία ως τέλειος. Αν μαζουλεύεις, την έβαψες. Μ' αφήσετε να φύγω, έτσι. Μιλήστε, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ, δεν θα ξανακάνω τέτοια ρεμούλα. Στο λόγο μου, θα σας δώσω τα φράγκα και δεν θα με ξαναδείτε. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά! Σκάσε και παρακαλώ, σκάσχημα, κλαψιάρι! Θα το ξεκάνω να φτιάξουμε μόνοι μας, με δάλυθε. Όχι. Πρέπει να γίνουν όλα τακτοποιημένα, καθαρές δουλειές. Ούτε φιστίκι να μην πέσει στο πάτωμα. Και δεν χρειάζεται να μάθει ο θράσος τι γινόταν στο ξεροκαρπάδικο. Πάλι στην απέξω θα τον αφήσουμε, δεν μας βγαίνει σε καλό. Σωστά, δεν σας βγαίνει σε καλό. Ούτε σε μένα. Κύριε Θράσο, σώσε με, σε εγκαιτεύω. Τι θες εσύ εδώ τέτοια ώρα. Είχα μια κουβεντούλα με κάποιον. Ποιον, είναι κι άλλος μέσα στο γραφείο. Πάντα ήταν. Εγώ είχα αρχίσει να το καταλάβω. Τέλος πάντων, έχουμε μια δουλειά να κάνουμε. Πού το πάτε το παλικάρι και γιατί είναι δεμένο. Μην ασχολείσαι, έλα. Όχι, μην ασχολούμαι, γνωριζόμαστε. Τι έκανες πάλι, ρε Κοντοδήμο. Έστεινε παράνομα στοιχήματα στο ξεροκαρπάδικο. Το δικό σου εννοώ. Α, πάλι εκμεταλλεύτηκες την αγάπη του αδελφού σου, ε. Και εσείς. Από πότε μου γίνεται νομοταγής πολίτες. Δεν κατάλαβες αφεντικό, μα θα έπαιρνε τους πελάτες. Βούλα στη λύθη, ε. Α, την έφερε σε όλους μας δηλαδή. Συγγνώμη. Συγγνώμη κύριε Θράσο. Συγγνώμη. Ένα ρεμάλι είμαι. Ένας τυποτένιος. Κάπου τα έχω ξανακούσει αυτά. Εγώ σε είχα πάντως προειδοποιήσει. Σκοπεύεις να κάνεις κάτι ή να το τακτοποιήσουμε εμείς όπως ξέρουμε. Ναι, μην το καθυστερούμε. Σκασμός. Σκέφτομαι.